στην κεντροαριστερά με αφορμή το ονοματολογικό. Όχι μόνο με αφορμή το ονοματολογικό, όποιος έχει μάτια βλέπει, και σας παρακαλώ κάντε ρεπορτάζ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ οι πάντες, φίλοι και αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ομολογούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ισχυρός πόλος στον ευρύτερο προοδευτικό ελληνικό χώρο, ότι το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική που ακολουθεί την ακραία αντισύριζα θα οδηγηθεί σε μια περαιτέρω συρρήκνωση, καθώς βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, και η γνώμη μου είναι ναι, ότι στη νέα πολιτική περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει ανοίγματα όχι μόνο μετεκλογικά αλλά και προεκλογικά προς τις δυνάμεις τις ευρύτερες δημοκρατικές προοδευτικές της κέντρο-αριστεράς, του Δημοκρατικού Κέντρου, καθώς η Νέα Δημοκρατία του αφήνει πρόσθετο χώρο. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγει με μια ατζέντα και καλά, κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, ανεκτικός, έχει δώσει ουσιαστικά τα κλειδιά στην ακροδεξιά ομάδα Μητσοτάκης, Βορύδης, Άδωνης, Γεωργιάδης. Έχει πετάξει στα σκουπίδια την πολιτική παράδοση του πατέρα του, της Ντόρας Μπακογιάννη, του ίδιου του Κώστα Καραμαλή. Πρόταση η Μομφής όμως τη στήριξαν και άλλα κόμματα. Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί όσα σας λέω. Κυρία Κουλούρη, μην πάτε μακριά. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Ο παγκόσμιος τύπος και όλοι οι ηγέτες στην Ευρώπη χαιρέτησαν και την ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους και τη συμφωνία για το Μακεδονικό και την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια. Και είπαν η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, ήπιο πολιτικό κλίμα για να μπει οριστικά σε μια τροχιά ανάκαμψη. Τα είπε και ο Γιούνκερ. Και ήρθε στη Βουλή. Τι παραπάνω είπε ο Μίχαλος, ο Κακομοίρης, που τον διέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο δε Μίχαλος είναι δεξιός από τα γενοφάσκια του άνθρωπος. Γεννήθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι χθεσινός, σαν το Βορύδη, το Γεωργιάδη, που πριν ήταν Λεπέν, Χούντα, Λαός, και τώρα το παίζουν καπεταναίοι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτούς διαγράφει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαταλείπει την πολιτική παράδοση του πατέρα του, αφήνει χώρο στο χώρο του κέντρου και σας παραπέμπω στην αρθρογραφία του Γιάννη Λούλη. Ο Γιάννης Λούλης τι είναι, ένας παραδοσιακός διανοούμενος που ανήκει στο χώρο της δεξιάς. Έγραψε λοιπόν στην Καθημερινή, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει, ο Τσίπρας ήρθε για να μείνει και με την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό το πράγμα γίνεται ευκολότερο. Ερώτηση. Ένα δημοψήφισμα θα ήταν χρήσιμο για να δοθεί η λαϊκή νομιμοποίηση σε αυτή την απόφαση που αφορά στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Δεν το προτείνει ευτυχώς κανείς σοβαρός στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν έχω ακούσει ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το προτείνει, γιατί θα ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνουμε εμείς δημοψήφισμα για το πώς θα ονομάζεται μια άλλη χώρα. Και για το εφόσον υπάρχει διαφωνία εσωτερική ως προς τον όρο Μακεδονία και αυτά τη χρήση σύμφωνα του με το σύνταγμά μας, κυρία Κουλούρη, κάθε λογικός δημοκράτης που δεν γίνεται καραγκιόζης ανάλογα με κομματικές σκοπιμότητες, ξέρει ότι τα λύνει η Βουλή. Η Ελληνική Βουλή κατά το Σύνταγμα. Που σημαίνει αν η γειτονική χώρα κάνει όλες τις αλλαγές, αλλάξει το όνομά της, αλλάξει το σύνταγμά της, αλλάξει τη Παναγιά στα μάτια, διότι αυτό προβλέπει η συμφωνία. Έχει στο επίκεντρο τότε το συγκεκριμένο άρθρο που αφορά τη γλώσσα και την εθνότητα. Κοιτάξτε, σας εξηγώ ότι για μέν τη γλώσσα, σας παραπέμπω στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν στη Βουλή και στα επίσημα αρχεία του ΟΗΕ, που λέει ότι η γλώσσα δόθηκε, χρησιμοποιώ το δικό σας ρήμα, το 1977. Η δε συμφωνία δεν αναφέρεται πουθενά σε εθνότητα. Όποιοι τα λένε αυτά, παραπλανούν τον ελληνικό λαό. Και να πω και κάτι άλλο που μου φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο, κυρία Κουλούρη. Από διάφορους νεοεθνικόφρονες προσπαθεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι Μακεδόνες, οι Έλληνες Μακεδόνες, είναι μια διαφορετική εθνότητα. Οι Έλληνες που κατοικούν στη Μακεδονία είναι το ίδιο Έλληνες με τους Κρητικούς, τους Πελοποννήσιους, τους Ηπειρώτες, τους Στρακιώτες, τους Νησιώτες. Και γι' αυτό σας λέω, θα φάει τα μούτρα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι πετάει στα σκουπίδια αυτά που ο ίδιος πίστευε
πριν γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αφού εξελέγει αρχηγός, όταν τον ρωτάγανε τι πιστεύεις για το Σκοπιανό, το Μακεδονικό, έλεγε σύνθετη ονομασία, έργα όμνες και αλλαγές στο Σύνταγμα. Αυτά τα πέτυχε ο Τσίπρας. Δεν είναι ότι του Μητσοτάκη δεν του αρέσει η συμφωνία. Δεν του αρέσει που την πέτυχε ο Τσίπρας. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε. Πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο ούτε στο δημοψήφισμα, ούτε στην Βουλή όταν θα έρθει η ώρα για την αναθεώρηση. Πιστεύω μιλάμε για τη γειτονική χώρα ότι, τώρα, έτσι. Ότι όταν έρθει η ώρα να έρθει στην Ελληνική Βουλή η συμφωνία θα εγκριθεί με μια καθαρή πλειοψηφία και σας βεβαιώνω ότι η κεραίζουμε αυτό που πιάνουμε μιλάω εδώ. Μιλάω και για τη Βουλή των Σκοπίων, έτσι. Όταν θα έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Έχει εγκριθεί για τη συνταγματική αναθεώρηση και το δημοψήφισμα. Ας περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Να. Η ερώτησή σας και οι αντιδράσεις που υπάρχουν στα Σκόπια δείχνουν ότι όντως εκεί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, διότι όντως η γειτονική μας χώρα αναγκάζεται να κάνει τεράστιες αλλαγές. Εμείς δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ούτε το όνομά μας, ούτε το σύνταγμά μας, ούτε το πώς λένε τα αεροδρόμια μας, ούτε τίποτα. Η γειτονική χώρα αναγκάζεται να τα κάνει όλα αυτά. Ναι. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό αποδεικνύει πόσο καλή είναι αυτή η συμφωνία για την Ελλάδα. Και σας προσθέτω και κάτι ακόμη και κρατήστε το. Επειδή η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται στο θέμα αυτό κουτοπόνηρα, ότι θα την περάσει τη συμφωνία ο Τσίπρας, εγώ θα κάνω ότι διαφωνώ, θα ανέβω στα κεραμίδια, στους ξένους θα λέω ότι εν πάση περιπτώσει δεν διαφωνώ τόσο πολύ, αλλά το κάνω για τις ψήφους, και μετά θα πω ο γέγονε γέγονε, τετελεσμένα γεγονότα. Γι' αυτό παρακαλάνε στη Νέα Δημοκρατία για τη σταθερότητα αυτής της κυβέρνησης για να τελειώσει αυτή η συμφωνία με την κύρωσή της και από τις δύο πλευρές. Διότι αν βρεθεί ομιγέννητο, δεν το θέλω καθόλου, νωρίτερα στα πράγματα η Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω θα αργήσει πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτά που κάνει να γίνει πρωθυπουργός, τότε να είστε βέβαιος ότι μπροστά σε αυτή τη συντριπτική, σε αυτό το συντριπτικό ναι υπέρ της συμφωνίας, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα άλλο παρά να την κυρώσει. Να έρθουμε λίγο στο θέμα της άλλης συμφωνίας.